άθλημα, όχι άθλημα, όχι εκδικητικά, όχι αφού δεν μπορείς εσύ να κάνεις κάτι, όπως έλεγε ο Νίτσε, πέσε κάτω να περάσουν οι άλλοι, οι πιο ισχυροί και οι πλέον δυνατοί. Είπε τη λέξη διψώ και οι στρατιώτες, άλλοι απολύπη, άλλοι να τον χλεβάσουν, έτρεξαν να του προσφέρουν το ναρκωτικό για αυτούς τους καιρούς αυτές τις στιγμές. Όξον μεταχολής με μειγμένο. Αλλά ο Χριστός ούκ ήθελε ποιήν. Το πρώτο, για να μην έχουν οι αμφισβητείες, οι βλάσφημοι διαχρονικά να λέγουν ότι να, δεν υπέφερε πάνω στο Σταυρό, αλλά αφού ήπιε αυτό το μείγμα, ναρκώθηκε. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Χριστός είπε διψώ για δικαιοσύνη, διψώ για τη μειότητα, διψώ για θυσιαστική αγάπη, διψώ για όλα εκείνα που πρέπει να πλημμυρίζουν την καρδιά του ανθρώπου και είναι διαχρονικές αλήθειες. Τους είπε όμως και κάτι ακόμη. Να μην στενοχωρηθείτε που θα φύγω από κοντά σας. Εγώ θα παρακαλέσω τον πατέρα μου να σας στείλει τον παράκλητον. Αυτόν δηλαδή που θα σας δυναμώνει. Αυτός που θα είναι ο συνήγορός σας. Κάτι και ωφέλησε τον αντίπαλο. Όχι. Αλλά γιατί επίστεψε τον αρχηγόν της αληθείας, τον Ιησού Χριστό, τον Σταυρό και την Ανάστασή του. Αυτό ήταν το μέγα έγκλημά του, όπως και όλων των Αγίων και μαρτύρων και ομολογητών και μεγάλων έθνο ιερομαρτύρων για μας τους Έλληνες και το γένος μας. Αυτό είναι. Αυτό ήταν το έγκλημα του Αγίου Δημητρίου. Γιατί ο Αυτοκράτορας του Διοκλητιανός, μιλάμε για τον τρίτον μετά Χριστόν αιώνα, που είναι και ο τελευταίος μέγας διώκτης του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου. Μας, με την ευχή του Σεβασμιωτάτου του πολίτη μας, κυρίου κύριου Πάλου, αποφάσισε να τιμήσει τον κύριο Στέφανο Κονταξή για τα 50 χρόνια της διακονίας του στο Ιερό Ψαλτήριο. Ο κύριος Στέφανος Κονταξής, υιός Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε τα εγκύκλια γράμματα στην Κοζάνη. Από μικρός, ακολουθώντας τον ιεροψάλτη παππού του Γεώργιο Στραβού, πατέρα της μητέρας του διακόνησε τόσο στο Ιερό Βήμα, όσο και στα ψαλτήρια των Ιερών Ναών Αγίου Αθανασίου, Αγίου Νικάνορος και Αγίου Δημητρίου. Τα Σάββατα ήταν ανελιπώσεις στο ψαλτήριο του Αγίου Νικολάου μετά τον μακαριστό Βασιλείου Γούναρη και πατρός Νεοφύτου Σκακαλά, διδάσκαλός του στην Βυζαντινή μουσική υπήρξε ο μακαριστός Δημήτριος Αργυρίου, ιεροψάλτης του προσκυματικού Ιερού των Αγίων των Παναγίων. Έδωσε πολύ βάση στην ερμηνεία των ύμνων, επηρεαστής εκ των ψαλμάτων του μακαριστού Μητροπολίτου Σερβίου και Κοζάνης κ. Διονυσίου. Ο κύριος Στέφανος Κονταξής είναι καλήφωνος και άριστος μουσικός, υγιούς εκκλησιαστικού χρονήματος και αμέντου είδους.
υπηρετεί το Ιερό Ψαλτήριο του Αγίου Δημητρίου από τον Ιανουάριο του 1966 και διακονεί τον Ιερό Ναό μας επί 50 χρόνια, πάντοτε με ευλάβεια και αγαστή συνεργασία με τον Εφημερίο. Μέχρι το τέλος του περασμένου αιώνος είχαμε δύο αρχιερείς δόκιμους της βυζαντινής μουσικής αλλά και καλλιφωνοτάτους των μακαριστών και προκάτοχών με τον κυρό Διονύσιο και τον αείγνηστο Μητροπολίτη Πατρών κυρών Νικόδημων. Ήταν προσκεκλημένος ο μακαριστός ο Πατρών μου είπε για έναν ψάλτη αυτός έχει 100 κλαρίνα μέσα στο λαρίνι του. Τον κατάλαβα και δεν τον κατάλαβα αφού εγώ είμαι άμουσος. Όμως εκείνος ήξερε τι έλεγε, είχε δηλαδή γλυκόλαλο και πολυκίνητο λαρίνι, όπως λέει ο λαός μας. Έτσι είναι και ο Κύριος και πολύ αγαπητός μου, ο Κύριος Στέφανος. Έτσι τον εγνώρισε πριν 11 χρόνια και έτσι συνεχίζει να είναι. Το ζει, είναι βίωμά του, είναι όπως το φυλάκι. Δεν πήγε κάποιος εκεί για να τους πει και λάιδες και λαϊδούν γιατί έτσι θα πέσουν. Έτσι λοιπόν ο Κύριος Στέφανος και λαϊδείς είναι αυτός ειδή των Θεών. Ο Θεός Κύριε Στέφανε να σας ευλογεί και εσάς και τα παιδιά σας και να αναπάβει την κυρά σου, ναι, εκεί στον ουρανό που είναι και σε καμαρώνει και πάντα και σήμερα. Άξιος! Άξιος!